σήμερα έχει και ευχαίνει Παρασκευή γι' αυτό και για πολλούς πολλούς άλλους λόγους. Και γιατί είμαστε καλά, έτσι, ξυπνήσαμε, βγήκαμε έξω σε μια πολύ ωραία μέρα, όμως η μέρα είναι κάθε μέρα, άλλωστε καλημέρα, πολύ καλημέρα, σας καλωσορίσατε αγαπημένοι μου και σήμερα. Παρασκευή, 23 έχει ο μήνας και... Σήμερα σας έχω διάφορα, σας έχω πολλές, έτσι, πολλούς καλεσμένους, εκπλήξεις. Να σας ενημερώσω, όπως σας ενημέρωσα από χθες, ότι από σήμερα θα αρχίσουμε μία σειρά συνεντεύξεων με τους υποψηφίους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα είναι χαρά μας που θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Μάριο Ηλιάδη. Αργότερα βεβαίως αυτό, πριν, έχουμε τη μαγειρική μας, έχουμε την Έλενα Μακρύ, έχουμε και μία έκπληξη. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ, μου επιτρέπετε, γιατί θέλω να πάω να τον πάρω από το χέρι και να το φέρω μέσα στο στούντιο. Παπαχρήστος μαζί μας εδώ στην Κύπρο. Καλωσορίσατε. Τι να πω τώρα εγώ, που εδώ, σε αυτό, το στούντιο. Έχω αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς μου μόνιμο. Γι' αυτό και έρχομαι και ξανάρχομαι Κύπρο. Τι υπέροχα που είναι. Καλωσορίσατε. Ελάτε εδώ, στο καναπέ μας, εδώ στο σπίτι μας. Είναι Κύπρο, μας το είπε, μας το υποσχέθηκε ότι θα έρθει Κύπρο. Είναι κάποιες μέρες τώρα. Είμαι από τη Δευτέρα εδώ. Βολευτείτε καλά. Αν δεν σας βολεύει, φύγετε το μαξιλάρι. Α, όπως θέλετε. Είμαι από τη Δευτέρα εδώ. Έχω περάσει πανέμορφα, περνάω πανέμορφα, φεύγω αύριο Σάββατο δυστυχώς, αλλά να ξαναυποσχεθώ. Στις αρχές του Νοεμβρίου θα έρθω για εκδηλώσεις πάλι. Πάλι εδώ θα είμαι. Τώρα βέβαια είστε στην Κύπρο περισσότερο για να δείτε δικούς σας ανθρώπους. Ναι. Δεν είχατε τόσες εκδηλώσεις για να παρευρεθείτε. Ναι, δύο μικρές εκδηλώσεις. Βρέθηκα την Δευτέρα. Και βρεθήκαμε μάλλον τη Δευτέρα μαζί στην εκδήλωση που είχε αυτό το σωματείο το υπέροχο που κάνει τόση δουλειά με τα παιδιά με αναπηρίες. Το δικαίωμα ελπίδας, ναι, για παιδιά που έχουν τις δικές τους αναπηρίες και ανηφόρες και παλεύουν και τους αγαπάω πολύ και είναι αυτοί που μου άνοιξαν το δρόμο για την Κύπρο. Είχαμε το χορευτικό. Περάσαμε ωραία, ναι, με Κωνσταντίνα και Πετράκη. Έτσι. Το βιβλίο αυτό του Μάκη Δελαπόρτα το φιλοξενήσαμε κιόλας εδώ, την εκδήλωση αυτή βεβαίως. Έτσι, τα backstage του ελληνικού σινεμά, μια πολύ ωραία εκδήλωση για πολύ καλό σκοπό. Και με πολύ ωραίο τραγούδι, τραγουδήσαμε, χαρήκαμε, απολαύσαμε. Έκανα κάποια ωραία ταξιδάκια, προσκυνήματα, ανέβηκα στην Κύκου, την Παναγία, στο Σταυροβούνι, στο Μαχαιρά. Είδα έτσι τις πόλεις βραδινά, μεσημεριανά, πρωινά. Χάρηκα. Αγαπάω όλο και πιο πολύ την Κύπρο. Και την αγαπάω όλο και πιο πολύ και θα έρχομαι όλο και πιο πολύ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως ήρθατε με τους δικούς σας ανθρώπους. Με μια ομάδα ανθρώπων έτσι παρέα. Και με την κυρία Μαρία, τη σύντροφό μου. Να τη στείλουμε την αγάπη μας. Ναι. Γεια σας, κυρία Μαρία μου. Και ξέρεις, σκεφτόμουν τώρα που έβλεπα εδώ το στούντιο, τι θα ήταν το πιο έτσι όμορφο να πούμε. Εγώ αυτό που παλεύω ελπιδάκι μέσα μου, είναι να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ομορφιά, τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ελπίδα. Τι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει ελπίδα για τη ζωή του, να έχει χαρά για τη ζωή του, να έχει ομορφιά για τη ζωή του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι κακορίζικος και κακομήρικος και συνεφιασμένος και απελπισμένος και να βαρυγκωμάει πρωί, μεσημέρι, βράδυ και να μην βγαίνει άκρη. Και όταν έρχονται, ρε παπά μου, τα προβλήματα, όσο περισσότερο η καρδιά είναι ζωντανή, τόσο μικραίνουν τα προβλήματα. Ακούστε το αυτό. Και όταν έχουμε βρει ανθρώπους να αγαπάμε και να μας αγαπάνε, πάλι μικραίνουν τα προβλήματα. Και όταν έχουμε βρει κάποια βιβλία να διαβάζουμε και να παίρνουμε από εκεί σοφίες πώς θα παλέψουμε τη ζωή, πάλι μικραίνουν τα προβλήματα. Και όταν δεν μπορούμε μόνοι μας να τα λύσουμε τα προβλήματα, κάπου βρίσκουμε με ωραία και κανένα παππούλι που τα ξέρει αυτά. Και αν δεν βρίσκεται, πάρτε ένα τηλέφωνο το χαζό του Παπαχρήστο. Κάτι κουβέντα καλή θα σας πει ή χαζή κουβέντα θα σας πει. Διότι
αν έχει να πει κάποιος κάτι, είναι μόνο για να χαίρονται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Να χαίρονται. Εγώ χαίρομαι. Ξυπνάω το πρωί και τραγουδάω πρωί-πρωί και μου λένε οι φίλοι μου, καλά μωρέ, τόση χαρά έχεις. Όντως το κάνει αυτό, όντως το κάνει αυτό. Ξυπνάει και είναι μέσα στη χαρά. Μα πρωί-πρωί, όταν βγαίνουμε στην εκπομπή, εγώ πάντα θέλω να γελάω. Να γελάω για τον εαυτό μου πρώτα, όχι για εσάς. Δεν γελάω για εσάς. Για μένα γελάω, εγώ το απολαμβάνω. Είναι δυνατόν να βλέπεις την ελπίδα και να μην γελάς. Που γελάω κι εγώ. Γι' αυτό ταιριάξαμε εμείς οι δυο. Γι' αυτό ταιριάξαμε. Είναι τρόπος ζωής, όπως επίσης ο χριστιανισμός δεν είναι μόνο θρησκεία. Πρέπει να είναι τρόπο ζωής, δεν η αγάπη, πρέπει, η πίστη, θα το πω, τρόπο δεν πρέπει ζωής. Να είναι θρησκεία. Πρέπει όντως, υπέροχο βρε ελπιδάκι με αυτό που είπες, να είναι τρόπος ζωής. Πώς ζω, πώς σκέφτομαι, πώς ονειρεύομαι, πώς απολαμβάνω, τι στόχους βάζω. Και είπαμε, όπου δεν μπορούμε μόνοι μας, γυρνάμε στο Θεούλη και το παρακαλάμε. Και τα στέλνουμε και πάνω. Ακούει, τα στέλνουμε όλα πάνω. Τα στέλνουμε. Έχεις μάθει πάνω. Πολλά εσύ. Έχω μάθει πολλά, ναι. Στέλνω πολλά πάνω. Τα στέλνουμε πάνω και από πάνω κατεβαίνουν ευλογίες και χαρές και αγάπες. Είναι εκεί πάνω η Παναγιά μας, είναι οι άγγελοι μας, είναι οι Άγιοι μας. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ένας Θεός που τόσο πολύ μας αγάπησε, που σταυρώθηκε για μας. Γιατί σταυρώθηκε? Για να μας ανοίξει το δρόμο της σωτηρίας. Ποια σωτηρίας? Αυτή που έχει στο βάθος παράδεισο. Παράδεισο έχει για μας ο Θεός. Και αν αυτό το καταλάβουμε, όλα είναι εύκολα. Πολλές φορές όμως, με όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας, με όλες αυτές τις δυσκολίες και προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει, να αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, απώλειες, οικονομικά προβλήματα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, έτσι μπορεί να χάνουμε λίγο την πίστη μας, να απογοητευόμαστε. Ξανά και ξανά όμως να τα βρίσκουμε, καρδούλα μου. Με το να χαθούμε, αν χαθούμε και χάσουμε την πίστη, αν χάσουμε την ελπίδα, αν χάσουμε την εμπιστοσύνη, μα τότε βουλιάξαμε, χαθήκαμε. Τι μπορούμε να λύσουμε? Δεν μπορεί να λύσει ο άνθρωπος αν βουλιάζει. Δεν μπορεί να λύσει ο άνθρωπος αν απελπίζεται. Δεν μπορεί. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, έχω γνωρίσει, μπαίνοντας μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, ανθρώπους που έχουν 1.002 προβλήματα, 1.020 προβλήματα, 1.000 προβλήματα. Και όμως έχουν την ελπίδα ότι θα δουν μια άσπρη μέρα, ότι θα έρθει η άσπρη ημέρα. Και με αυτήν την ελπίδα ο άνθρωπος παίρνει δύναμη. Παίρνει δύναμη. Και εγώ πάλεψα δύσκολα και παλεύω στη ζωή μου. Τίποτα δεν είχα δεδομένο. Αλλά χαίρομαι που κάπου βρήκα ένα δρόμο ο οποίος μέσα μου έχει χαρά. Και για δέστε τώρα, αυτός ο δρόμος του δικού μου χαμόγελου έγινε αφορμή να έρχομαι στην εκπομπή, γιατί με αυτό με διάλεξαν. Δεν με διάλεξαν γιατί λέω σοφά πράγματα. Με διάλεξαν, λέει, γιατί χαμογελάω. Γι' αυτό το χαμόγελο, λοιπόν, έγινα και δικό σας άνθρωπος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και εδώ στην Κύπρο, ξέρεις τι παθαίνω, με βρίσκουν στον δρόμο, ναι, και μου λένε, είσαι ο παπάς που πας στην ελπίδα. Παπα Χρήστος και ελπίδα. Πάνε μαζί. Βεβαίως, στον ελλαδικό χώρο σας γνωρίζουν εδώ και πολλά, πολλά χρόνια. Αλλά εδώ... Φταίει η ελπίδα. Οι Κύπροι σας γνώρισαν, σας γνωρίσαμε και εγώ βεβαίως περισσότερο μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ναι, και το χαίρομαι, καρδούλα μου, το χαίρομαι. Και ένα παρακαλώ. Χρόνο τα λέγαμε και μόνο από το διαδίκτυο, μόνο μέσω Skype, εδώ τηλεοπτικά. Δεν τον είχα δει τον Παπα Χρήστο. Τον είδα βεβαίως όμως πριν από κάποιους μήνες. Και σε παρακαλώ, μη με διώξα από αυτή την εκπομπή. Δεν θα αντέξω. Μ' αρέσει πολύ. Και είναι η πρώτη φορά που κάνω μια εκπομπή συνεχόμενη. Γιατί εγώ πάντα κάπου έβγαινα και μετά κρυβόμουν. Δεν ήθελα συνέχεια να είμαι μπροστά. Επειδή όμως η ελπίδα με άφησε να βγάλω την καρδιά μου στην εκπομπή
και όχι να κατευθύνομαι με χαζές ερωτήσεις πάντα. Πάω, τούτο, κίνο, τερέλα, αυτά. Το Ελπιδάκι με άφησε να βγάλω και να βγάζω ό,τι έχω στην καρδιά μου. Και αυτή την καρδιά μου σας τη χαρίζω. Αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε. Αυτό που έχει στην καρδιά του ο καθένας, αυτό που έχει ο Πάπα Χρήστος στην καρδιά του, έτσι. Τώρα, αν ο Πάπα Χρήστος υποστηρίζει και μία ομάδα... Α, εντάξει, αυτό είναι τρέλα. Αυτό είναι τρέλα. Τώρα, αν ο Πάπα Χρήστος έχει τη δικιά του ωραία τρέλα, αυτό δεν μας ενοχλεί. Εμείς το αποδεχόμαστε, το αγαπάμε και αυτό. Τώρα ψάχνω να βρω στην Κύπρο ποια ομάδα να υποστηρίξω. Να σας πω εγώ, μην ανησυχείτε. Όχι, καλέ, ό,τι θέλετε. Δεν θα σας πω τώρα, μετά την εκπομπή θα σας πω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, καλέ, ό,τι θέλετε. Ναι, και εδώ έχει πλάκα. Όλες καλές είναι οι ομάδες. Ωραία. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι. Έτσι ακριβώς. Να κάνουμε όνειρα. Όνειρα. Και ό,τι σκεφτόμαστε, να προσπαθούμε να το φτιάξουμε στη ζωή. Και το λέω ξανά, όταν δεν μπορούμε μόνοι μας, κάπου θα υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Να απλώσουμε την αγάπη. Σκέφτηκα μια μέρα τελευταία και το συζήτησα με κάποιους και χάρηκα που το είπαμε, ότι αν οι άνθρωποι αγαπούσαμε όλοι όλους, αγαπούσαμε όλοι όλους τους ανθρώπους, τότε η γη θα ήταν παράδεισος. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Τότε η γη θα ήταν παράδεισο. Πολύ ωραίο αυτό. Έλα όμως που υπάρχει, έλα όμως που υπάρχει και η κακία. Αχ, Θεέ μου. Ναι, δυστυχώς. Και ο φθόνος. Και υπάρχει η κακία και υπάρχει ο φθόνος και υπάρχει εκμετάλλευση και υπάρχει η απελπισία. Και έρχεται ο άνθρωπος και τι κερδίζει. Τι κερδίζεις, μωρέ, όταν σκέφτεσαι το κακό για τον άλλον. Να σου έρχεται σε ένα διπλό το κακό. Να μαυρίζουν τα μέσα σου. Και όχι γιατί, να πούμε εδώ, όχι γιατί ο Θεός είναι τιμωρός. Όχι. Σου έρχεται διπλό γιατί εσύ ο ίδιος κάνεις κακό στον εαυτό σου. Αυτό το πράγμα που σε τρώει, κακία, πόσο ψυχοφθόνο. Όταν σκοτεινιάζει αυτό είναι. Και αυτό, όταν σκοτεινιάζουν αυτά και μαυρίζουν, γίνεται κόλαση η ζωή. Εγώ το έχω ξεκάθαρα δει και στον εαυτό μου. Και σε όλους τους ανθρώπους που εξομολογώ, ξέρετε, εξομολογώ στο χωριό που είμαι εκεί, στη Σαρακίνα και στον Άγιο Χαράλαμπο, που είναι συνοικισμός, είναι δύο χωριουδάκια με 15 κατοίκους το καθένα, σύνολο 30 κάτοικοι. Οι άνθρωποι που περνάνε όμως κάθε μέρα για εξομολόγηση μπορεί να είναι 50, 100, 150, 200. Τόσο πολύ. Όλους, ναι, και κυρίως έρχονται ναι. από τις γύρω περιοχές. Τι παντού, επειδή είναι κοντά η Εγνατία Οδός, η Εγνατία Οδός από το χωριό μου, μία έξοδος από την Εγνατία είναι 5 λεπτά. Όλοι όσοι ανεβαίνουν προς τα πάνω από Θράκη, από Καβάλα, από Ξάνθη, από όλα εκείνα τα μέρη, α, Παπαχρήστο, τηλέφωνο. Είσαι εκεί να περάσουμε, μωρέ, να προσκυνήσουμε τον ναό σου και να σε δούμε 5 λεπτά. Και πάντα θα έρθουνε, θα μείνουμε, θα γελάσουμε, θα κουβεντιάσουμε, θα τους κεράσω κιόλας. Πάντα υπάρχει ένα κέρασμα. Πάντα υπάρχει. Η κυρία Μαρία ευθύνεται γι' αυτό. Η κυρία Μαρία και μια υπέροχη αυλίτσα, την οποία την απολαμβάνουμε με την κυρία Μαρία, μένουμε εκεί. Έχω την Πέμπτη, την Κυριακή που μας έρχεται, ναι. Φεύγω αύριο και την Κυριακή που μας έρχεται, έχω 5 βαπτίσια. 5? 5. Τα οποία θα τελέσετε εσείς. Ναι. 5? Ναι. Πώς το προλάβετε? Α, ξεκινάμε το πρωί λειτουργία και μετά βάσουμε. Είναι συνεννοημένα όλα για να μέχρι να το γίνει. Βράδυ θα έχουμε τελειώσει. Γιατί όλοι σου λέει πάμε στον τρελό τον παπά. Βέβαια δεν ξέρουν ότι στον τρελό τον παπά πάνε. Πιάνει η παροιμία μετά. Που λέει τι, εσένα παιδάκι μου. τρελός παπάς σε βάφτισε. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ ξέρουν την τρέλα μου, παρόλα αυτά έρχονται. Γιατί? Γιατί θα βρουν... Γιατί δεν είναι μόνο τρέλα, Παπα Χρήστο μου, είναι και αγάπη. Η αγάπη αυτή που έχετε για τον άνθρωπο. Προσπαθώ, καρδούλα μου. Έζησα με ανθρώπους όπως ήταν ο πνευματικός μου στα παιδικά μου χρόνια. Ο Γεροπαΐσος στη συνέχεια, αλλά πάνω από όλους μία υπέροχη γιαγιά μου, Αριστούλα, οι οποίοι μου δίδαξαν με τη ζωή τους τι σημαίνει αγάπη, mm-hmm. αγάπη, αγάπη, αγάπη.
ανεφόρων και ορίων. Με έμαθα να αγαπάω χωρίς όρια και χωρίς όρους. Αγαπάμε, μωρέ. Δινόμαστε, μωρέ, και δεν χάνουμε. Δεν έχασε κανένας που έδωσε αγάπη. Σωστά. Λοιπόν, αύριο φεύγετε από την Κύπρο μας. Επιστρέφετε. Κυριακή, όπως μας είπατε, 5 βαφτίσεις. Άντε με το καλό. Μετά έχετε στο πρόγραμμα... Να, έχετε στο πρόγραμμα κάποια ταξίδια. Έχω κάποια ταξίδια, να πω ένα από αυτά. Βεβαίως. Το οποίο μάλλον έρχεται μέσα Οκτωβρίου. Έχω να πάω κάπου μακρύτερα ακόμη για να μιλήσω στο εκεί πανεπιστήμιο. Με καλούν οι φοιτητές από ένα πανεπιστήμιο στη Λισαβόνα, ναι, για να ακούσουν κάποιες ομιλίες για τη ζωή των ανθρώπων. Η ζωή, η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Έχω βέβαια και κάτι ενδιάμεσα, θα πάω λίγο στο χωριό μου στην Κόνιτσα, να απολαύσω λίγο εκεί ακόμα, να προλάβω λίγο φθινόπωρο. Και τον Νοέμβριο εδώ. Και τον Νοέμβριο, ξανά εδώ. Τώρα που πάτε φθινόπωρο, να πούμε και καλό φθινόπωρο. Βεβαίως. Επίσημα ναι. Ξεκινάει σήμερα. Ξεκίνησε από τις 4 το πρωί. Να είμαστε καλά όλοι. Και να ξέρετε κάτι, η κάθε εποχή, η κάθε μέρα, η κάθε στιγμή της ζωής μας έχει τις ομορφιές της. Αρκεί να τις βρίσκουμε, να τις ζούμε και να τις απολαμβάνουμε. Στο χέρι μας είναι. Έτσι ακριβώς. Τι λέτε, μωρέ, το φθινόπωρο. Πω πω εγώ εκεί που είναι και βουνό με πράσινο πολύ και αρχίζει τώρα και παίρνει άλλα χρώματα. Για προσέξτε λίγο τα χρώματα που έχουν τα δέντρα, ας πούμε, το φθινόπωρο που αρχίζει, mm-hmm, κυτρινίζει, καφετίζει, κοκκινίζει και γενικά, μετά πέφτει. Τα χρώματα γιατί... της φύσης, πίνακες ζωγραφικής, πίνακες. Ατελείωτη, ατελείωτη. Και γιατί πέφτουν τα φύλλα, νεκρώνεται η φύση, κοιμάται, αλλά δεν χάνεται. Βλέπουμε το χειμώνα, τα πάντα μαζεύονται. Ακόμα και το φως της ημέρας μικραίνει, γίνεται μικρότερη ημέρα. Και μετά, να τη άνοιξη. Πάλι χαρά, πάλι ζωή, πάλι φυτρώνουν όλα και ξαναγεννιέται η φύση. Έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Πάντα μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Και πάντα μετά τη σταύρωση, το Γολγοθά, τον πόνο, τη δυσκολία, έρχεται η Ανάσταση. Τυχερός, διάβαζα προχθές, τυχερός όποιος αγαπήσει τον πόνο του, γιατί μετά τον πόνο θα ζήσει υπέροχη χαρά. Ναι, όποιος πόνεσε ξέρει να χαίρεται. Όποιος πόνεσε ξέρει να ζει. Όποιος πόνεσε ξέρει τι είναι η ζωή. Παπα Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ που ήρθες στο στούντιο σήμερα. Γιατί είναι λίγες μέρες στην Κύπρο, Παπα Χρήστο μου, και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Πάει να δει τους δικούς του. Τον καλούν δεξιά, αριστερά. Θέλει να τους ευχαριστήσει όλους. Άρχισα και εδώ τώρα. Άρχισα και εδώ. Αλλά γι' αυτό εδώ φταίς εσύ. Αλλά βρήκε το χρόνο, ήρθε εδώ στο στούντιο σήμερα. Έχει μεγάλη μέρα σήμερα. Ήταν δυνατό να μην έρθω. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα πάω να μιλήσω σε κάποια στελέχη μιας Μητροπόλεως, για να πούμε εκεί πολλά πράγματα. Λίγο να τους ξυπνήσω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε. Καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε στη μαγειρική. Παρακαλώ. Αναγκαίο και η μαγειρική.